Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Τα πάντα γυρίζουν αναγκαστικά γύρω από την φοβερή σύγκρουση των δύο τρένων με τους 57 τελικά ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν σε αυτή την μοιραία σύγκρουση. Να πούμε ότι όλοι αναμένουν πλέον τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, σίγουρα ώρες, και νέες ποινικές διώξεις κατά στελεχών του ΟΣΕ που εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο μοιραίο δρομολόγιο της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Σήμερα πάντως όλη η Ελλάδα φώναξε ένα μεγάλο «να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα». Είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, πρωτοφανή συμμετοχή σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Είχαμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται σήμερα η χώρα, καθώς συνεχίζονται και κλιμακώνονται κινητοποιήσεις με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Απεργιακές συγκεντρώσεις γίνονται σε πάνω από 70 πόλεις, με τη συμμετοχή να είναι τεράστια. Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασε ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Αυτό το σύνθημα φώναζε το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στις μαζικές κινητοποιήσεις για την πολύ νεκρή τραγωδία στα Τέμπη. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρώμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη που είχε σε αποτέλεσμα 57 άνθρωποι, κυρίως νέοι, να χάσουν τη ζωή τους. Φοιτητικοί σύλλογοι το ΠΑΜΕ, η ΑΔΕΔΗ και πληθώρα συλλογικότητων και συνδικάτων βρέθηκαν στο κέντρο και έδωσαν τον παλμό στη συγκέντρωση. Σημειώνεται πως σήμερα η ΑΔΕΔΗ προκήρυξε 24-ωρη απεργία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, υγειονομικών, δημοσίων υπαλλήλων αλλά και οργανωμένων οπαδών ομάδων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν πάνω από 30.000 πολίτες. Τα κύρια αιτήματα των διαδηλωτών ήταν να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν και 14 προσαγωγές ανθρώπων που συμμετείχαν στην πορεία, εκ των οποίων οι τρεις αναμένεται να κινούν συλλήψεις, καθώς πάνω τους βρέθηκαν φωτοβολίδες, κουκούλες και ένα όπλο ρέπλικα. Πετροπόλεμος, Μολότοφ και Χημικά έπνιξαν το κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης στο συλλαλητήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώ οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και η πορεία κύλησαν ειρηνικά λίγο μετά τις 3.30, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν για ακόμα μία φορά επεισόδια. Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι έδρασαν ξανά στο περιθώριο της τεράστιας πορείας για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας. Ομάδες με ρόπαλα προξένησαν για πολλωστή φορά ζημιά στο μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν. Κουκουλοφόροι ανέβηκαν την οδό Σταδίου, εκεί έσπασαν το μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν και συνέχισαν προς το Σύνταγμα, όπου βρέθηκε ο κυρίος όγκος των διαδηλωτών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Παράλληλα, άβρα της αστυνομίας παρατάχθηκε στη Βουλή στο Σύνταγμα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις για φωτοβολίδες, πέτρες και ρόπαλα και 13 προσαγωγές. Γύρω στις 4 το μεσημέρι άρχισαν εκτεταμένα επεισόδια με μολότοφ, πέτρες και ρήψη χημικών από την αστυνομία. Η μεγαλειώδης πορεία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών είχε δυστυχώς την ίδια κατάληξη όπως πολλές άλλες. Η πορεία των τουλάχιστον 50.000 συμμεταχόντων αμαυρώνεται από λίγους οι οποίοι θέλουν να μείνει αυτή η εικόνα των συγκρούσεων και του μπάχαλου. Ομάδα κουκουλοφόρων, σύμφωνα με καταγγελίες, άρχισε να πετάει μολότοφ μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη με τους άνδρες των ΜΑΤ να πατούν με χρήση χημικών και δακρυγόνα. Μεγάλη, από τις πιο μεγάλες που έχει δει ποτέ η πόλη της Λάρισας, ήταν και η σημερινή συγκέντρωση. Μάλιστα, όταν η κεφαλή της πορείας έφτανε στο ΝΟΣΕ, όπου κατέληξε, τότε ξεκινούσε από την πλατεία Ταχυδρομείου ένα κομμάτι της πορείας. Δεν είναι ατυχία ούτε κακιά στιγμή, είναι το κέρδος πάνω από τη ζωή. Βροντοφώναξαν χιλιάδες λαρισαίοι κάθε ηλικίας που βρέθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και τον χρόνο. Πάντα εκεί. Δεν είναι τίποτα. Βλέπουν μονάχα τα μαραμένα αστέρια. Τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλίνουν την πόρτα σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Ζει η απουσία λοιπόν, μαζί μας ή και μόνη της, η ζωή της χειρονομεί αδιόρατα, σωπαίνει, φύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή.
χαιρετίζουμε τους κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, μαθητές, φοιτητές, που από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με τη συγκλονιστική συμμετοχή στην εμβουδοσία που οργάνωσαν τα νοσοκομεία της πόλης, που εξέφρασαν τη θλίψη και την οργή τους με τις τεράστιες σε όγκο κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το δυστύχημα, διεκδικώντας να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Άλλωστε, πάντα στις δύσκολες στιγμές φαίνεται πώς τελικά χωρίζεται ο κόσμος. Όλοι μας δηλώνουμε την απογοήτευση και την αγανάκτηση για το τραγικό συμβάν. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην δακρύσει στη θέα των βαγονιών. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην δακρύσει βλέποντας τους γονείς και τους συγγενείς έξω από τα νοσοκομεία να αναζητούν τα παιδιά τους, ή λίγες μέρες αργότερα που τα συνόδευαν στην τελευταία τους κατοικία. Δεν μπορούσε όμως, δεν μπορεί όμως κανένας να μην αναγνωρίσει την αλληλεγγύη όλων των συμπολιτών μας που αυτές τις δύσκολες στιγμές με την αιμοδοσία ρεκόρ κατέδειξαν τη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Που θα φέρει τα από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι όλοι μας έχουμε βγάλει θυμό, είμαστε εξαγριωμένοι, είμαστε θυμωμένοι με τους υπόλοιπους αυτής της τραγωδίας. Η κινητοποίηση είχε μεγάλη συμμετοχή από μαθητές που έδιναν τον παλμό με συνθήματα την ώρα που η πόλη είχε κυριολεκτικά παραλύσει, αφού η πλειοψηφία των καφέ, των εμπορικών καταστημάτων αλλά και οι τράπεζες ήταν κλειστά. Χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που παρευρίσκονται μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς μας, εκπαιδευτικοί. Εικόνες από τα Πτέμπη μας συγκλώνησαν όλους μας. Πολλά γιατί είναι ακόμα στο μυαλό μας. Ακούμε περισσότερο, μας έχει συγκλονίσει η τεράστια προσπάθεια από τις κυβερνήσεις, της εταιρείας συγκεκριμένα, των ΜΜΕ, να μην δοθούν απαντήσεις στις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος. Να μην αναλάβει κανένας αυτές τις δολοφονικές ευθύνες. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στα τρένα, χρόνια και μήνες, φώναζαν, έλεγαν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ατύχημα. Και οι οικογένειες των θυμάτων ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Βράζουμε από οργή για το πώς είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί η αλήθεια. Η αλήθεια που θάβουν καθημερινά στα δελτία των ειδήσεων. Το χρωστάμε κυρίως στους νεκρούς συναδέλφους μας. Το χρωστάμε στις μανάδες που δεν θα ξαναδούνε τα παιδιά τους. Δεν θα αφήσουμε να περάσει σχεδιασμένη προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Όλοι τους ήξεραν και σήμερα κάνω τους ανήξερους. Χαιρετίζουμε από τη σημερινή συγκέντρωση τους εκατοντάδες χιλιάδες εμπόρους, μαγαζιά των εστίασης αυτοαπασχολούμενους που κλείσανε τα μαγαζιά τους και συμμετέχουν στη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση στη Λάρισα. Ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης που προσπαθούσε όλο αυτόν τον καιρό, ακόμα και χτες, να υπάρξει συγγύη κτίος από τους μικρούς εμπόρους. Το θεωρούμε χρέος μας απέναντι στους μικρούς εμπόρους, απέναντι στους πολιτικές που μας φέρανε σε αυτό το μεγάλο έγκλημα και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με το λαό της Λάρισας για να βρουν δικαίωση οι νεκροί των τεμπών. Τους καλούμε να συμμετέχουν και στις άλλες διαδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση προχώρησε σε πορεία διαμαρτυρία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, περνώντας και από το σιδηροδρομικό σταθμό. Επεισόδια με υλικές ζημιές, προσαγωγές αλλά και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών σημειώθηκαν χθες το βράδυ μετά την πορεία των αναρχικών στο κέντρο του Βόλου, που κατέληξε στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Επεισόδια δημιουργήθηκαν στην κατάληξη της πορείας διαμαρτυρίας φοιτητών, αντιεξουσιαστών και μελών συλλογικοτήτων, λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου. Για τα όσα έγιναν χθες, εξεδόθηκε ανακοίνωση από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας όπου αναφέρεται. Με πρωτοβουλία συλλογικοτήτων, το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση περίπου 400 ατόμων με αφορμή το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας, η οποία κατάληξε στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Εκεί ομάδα περίπου 70 ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας κοντάρια, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας πέτρες εναντίον τους με συνέπεια τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποκρούσουν τις επιθέσεις πραγματοποίησαν περιορισμένη χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων. Ενώ προχώρησαν στην προσαγωγή και σύλληψη ενός ατόμου για διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς στην κατοχή του μεταξύ άλλων βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβης. Σημειώνεται, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ότι η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, ακολουθώντας τη συνέχεια πορεία που κατέληξε στο σημείο από όπου είχαν ξεκινήσει, προξένησε υλικές ζημιές σε μηχάνημα ATM καθώς και πυρκαγιά σε κάδο απορριμμάτων.
Με σημαντική προσέλευση, πανό και πλακάτ πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ, στην οποία προσαρτήθηκαν και οι υπόλοιποι φορείς και τα σωματεία του Βόλου. Στον ΟΣΕ του Βόλου έφτασε η μεγάλη πορεία από τους φορείς και τα σωματεία του Βόλου για την τραγωδία στα Τέμπη. Οι δύο μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις συναντήθηκαν και ακολούθησαν κοινή πορεία προς το σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου, εκεί όπου υπήρξαν συνθήματα και κρατούσαν πανό και πλακάτ. Στον ΟΣΕ, ως ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη των θυμάτων, σχημάτισαν τον αριθμό 57 με κεριά και άφησαν και λουλούδια. Πρώτα στους νεκρούς και στις οικογένειές τους. Τη βαθιά μας θλίψη. Οφείλουμε να μην ξεχάσουμε, οφείλουμε να μην σοπάσουμε και δημιουργικά όλοι μαζί να πάμε στην επόμενη μέρα. Στη μνήμη των νεκρών. Δεν μπορώ να, πραγματικά να εκφραστώ. Η θλίψη είναι απέραντη. Αυτά που έζησα στο σημείο για δύο ημέρες που κάναμε την έρευνα ήταν τραγικά. Αυτό τους έχει συγκλονίσει όλους. Όπως συγκλώνησε και εμάς που δουλεύαμε στο πεδίο, έχει συγκλονίσει τον κάθε πολίτη όλης της χώρας, πιστεύω, όχι του Βόλου μόνο. Παρότι μας αγγίζει λίγο περισσότερο γιατί είμαστε κοντά. Θεωρώ ότι έχει ταράξει τις ψυχές όλων. Χρειαζόμαστε ένα κράτος που θα νοιάζεται για τους πολίτες του, ένα ευρωπαϊκό κράτος που θα είναι καθόλου ευρωπαϊκό και στις δομές που προσφέρει σε εμάς, όχι μόνο σε αυτά που ζητάει. Το ατύχημα στα Τέμπη ήταν καθαρά δολοφονία. Το ότι ένα ανθρώπινο λάθος στέρισε από 60 ανθρώπους τις ζωές είναι κάτι που μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Δεν αποφεύχθηκε γιατί έχουμε ένα κράτος που φάνηκε λίγο. Έχουμε έναν υπουργό που διαβεβαίωνε για τις ασφάλειες της συγκοινωνίας κάποιες μέρες πριν. Και έχουμε δομές που είναι πολύ λίγες για αυτό που θέλουμε και για αυτό από το οποίο πληρώνουμε και ζητάμε. Είμαστε σήμερα εδώ να φωνάξουμε, να συμπαρασταθούμε στον δρόμο που κάθονται τους ανθρώπους τους και να πούμε ποτέ ξανά. Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά να γίνεται κάτι τόσο τραγικό για να αλλάζουν τα πράγματα. Πρέπει να αλλάζουν τα πράγματα από μόνα τους. Και τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά προκειμένου να περιγράψουν, να συλλάβουν το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας. Νομίζω όμως ότι σεβασμός προς τα θύματα, σεβασμός προς τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα στα κρεβάτια των νοσοκομείων, σεβασμός προς τους συγγενείς των θυμάτων σημαίνει πρώτα απ' όλα σεβασμός στην αλήθεια. Άρα θα πρέπει η οργανωμένη πολιτεία να εκκινήσει από την βασική αρχή ότι πρέπει και να διορθωθούν όλα αλλά και να υποδεχθούν οι βασικοί υπαίτιοι και να περιγραφούν τα βασικά αίτια αυτής της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής όμως, δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε είναι πιο πολύ να νοιάζει την κυβέρνηση η προεκλογική διαχείριση της τραγωδίας παρά η επόμενη μέρα από αυτό το δυστύχημα. Πάνω πάντως από 3.000 βολιώτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στο Βόλο. Εκτός από τους μαθητές και τους φοιτητές, σωματεία φορείς αλλά και πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και πραγματοποίησαν πορεία προς το σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Αρχικά το ραντεβού για την ΑΔΕΔΗ, τα σωματεία τους φορείς, δόθηκε περίπου στις 12.30 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Να έρθουμε τώρα στο Βόλο, όπου είχαμε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ, συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΗ για τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Είδαμε και τι έγινε στο Βόλο. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα, που είναι ο αρμόδιος νέος υπουργός πλέον, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του σήμερα, ανακοίνωσε το τι θα αλλάξει στον ΟΣΕ και πώς θα λειτουργήσουν, με ποιο νέο καθεστώς, θα λειτουργήσουν περίπου στο τέλος του μήνα τα τρένα. Συνέντευξη τύπου για όσα έγιναν και δεν έγιναν το βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, αλλά και για την επανεκκίνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παραχώρησε ο Υπουργός Υποδομών κ. Γεραπετρίτης. Όπως είπε, έως το τέλος Μαρτίου, η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με λιγότερα δρομολόγια, ενώ σύντομα πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις για αποζημιώσεις στις οικογένειες. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την υποχρεωτική παρουσία δύο σταθμαρχών αναβάρδια αυστηριοποίησης της νομοθεσίας στο θέμα της χλοπής υλικού, αλλά και ότι έως το τέλος Μαρτίου ελπίζει να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Την Οδύνη και το Σπαραγμό, παράλληλα, εξέφρασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για ό,τι συνέβη στα Τέμπη. Μίλησε για μια πρωτοφανή τραγωδία που μας συγκλώνησε όλους. Η Οδύνη αυτή πρέπει να βρει μια κάθαρση, είπε χαρακτηριστικά. Απίστευτο δυστύχημα και η συγγνώμη αυτή θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς ειλικρινής, δεν είναι προσχηματική και δεν προσπαθεί απλά και μόνο να αποσύσει την οποιαδήποτε πραγματική ευθύνη. Ανέλαβα πριν από μία εβδομάδα αυτό το δύσκολο καθήκον να μπορέσω
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, αφενός να διασφαλίσω ότι θα προχωρήσουν ακόλυτα οι έρευνες για την απόλυτη εξιχνίαση αυτού του οποίου συνέβη και αφετέρου για να μπορέσω στο συντομότερο δυνατό χρόνο να διαμορφώσω ένα πλαίσιο δράσεων έτσι ώστε να υπάρξει η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Ο κύριος Γεραπετρίτης συμπλήρωσε ότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό βρίσκεται στην ατζέντα της κυβέρνησης. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται να επέλθει αναβάθμιση των υποδομών, γίνονται όλες ενέργειες, είπε, έτσι ώστε η σύμβαση να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Alstom και ζήτησε να γίνει ο χρόνος αποπεράτησης όσο το δυνατόν πιο άμεσα, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, τόνισε ότι για τον υπόλοιπο χρόνο θα λειτουργήσει με δύο σταθμάρχες ανασταθμούς και αυτό μπορεί να σημάνει μείωση μεταφορικού έργου. Για το προσωπικό, είπε, θα υπάρξει αναβάθμιση σε σχέση με τις προσλήψεις και την εκπαίδευση. Θα έρθει προς ψήφιση, τόνισε, αυστηρότερο πλαίσιο για δολιοφθορές, κλοπές και καταστροφές στο δίκτυο. Ειδικά για το χαλκό αλλά και άλλα υλικά, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία υποστήριξης και να διακόπτονται τα δρομολόγια και ζητήματα ασφάλειας. Θα υπάρξει αυστηριοποίηση του πλαισίου. Ερωτηθείς πότε θα επαναλειτουργήσει ο σιδηροδρόμος, είπε: Η επιθυμία μας είναι να επανεκκινήσει το συντομότερο δυνατό χρόνο, αλλά με ασφαλείς προϋποθέσεις. Ενδεχομένως έως και το τέλος του μήνα. Όταν λέμε μείωση μεταφορικού έργου, εννοούμε μείωση σταθμών και δρομολογίων. Θα το δούμε με την εταιρεία. Δεν θα ξεκινήσει, συμπλήρωσε, κανένα τρένο αν δεν έχουμε τις πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Ο κ. Γεραπετρίτης συμπληρώσε ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο εκ μέρους της κυβέρνησης για τις οικογένειες των θυμάτων και θα ανακοινωθεί σε σύντομο διάστημα και δεν θα περιλαμβάνει μόνο αποζημιώσεις. Για την Hellenic Trains και την καταβολή αποζημιώσεων, είπε ότι η κυβέρνηση θα είναι από πάνω για το ζήτημα αποζημιώσεων. Αναγκαία αλλαγή στην αρχιτεκτονική αυτή της σύμβασης. Εν τέλει, έχουμε την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης το 2021 με αποτέλεσμα να επανεκκινήσει η σύμβαση αυτή. Σήμερα βρισκόμαστε στην φάση κατά την οποία έχει παραδοθεί, όχι υλοποιηθεί, έχει υλοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος, αλλά έχει παραδοθεί ήδη περίπου το 70% της σύμβασης αυτής. Η δε εκτίμησή μας είναι ότι εντός του έτους θα έχουμε και την παράδοση του υπόλοιπου τμήματος, το οποίο έχει να κάνει με τη φωτοσήμανση, με την τηλεειδοποίηση και με τα αναγκαία συστήματα αλληλεπίδρασης της αμαξοστοιχίας με το συντονιστικό κέντρο, δηλαδή συστήματα ελέγχου ταχύτητας και αυτόματου φρένου, αυτόματης πέδησης στα τρένα. Αυτή είναι η κατάσταση ό,τι αφορά την συγκεκριμένη σύμβαση. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση και ένα αυστηρότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά δολιοφθορές, κλοπές και καταστροφές που γίνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Θέλω να σας πω ότι είναι μια παθολογία πολλών ετών να έχουμε καταστροφές στο δίκτυο, κλοπές σε ό,τι αφορά τα αναλώσιμα, ιδίως τον χαλκό και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχει αδυναμία υποστήριξης ακόμη και μέσω των τεχνολογικών δικτύων, να διακόπτονται τα δρομολόγια και βεβαίως να έχουμε πολύ περισσότερα ζητήματα ασφάλειας. Θα υπάρξει αυστηροποίηση του πλαισίου. Τώρα, σε σχέση με το τι μακροπρόθεσμα θα πράξουμε, δεν είναι του παρόντος, αλλά απλώς ήθελα υπενικτικά να σας αναφέρω ότι υπάρχει ήδη μία εκπόνηση σχεδίου σε ό,τι αναφέρεται το επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, με μία αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση την επιχειρησιακή, την προσέγγιση ασφαλείας. Είναι στο πλαίσιο που έχει προβλεφθεί το επιχειρησιακό σχέδιο των δύο εταιριών με το νόμο 4974 του 2022. Για το ζήτημα της αναβάθμισης των δικτύων και της νέας στρατηγικής των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον ντερ Λάιν, και γι' αυτό ήδη βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα ένα τεχνικό κλιμάκιο, μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τους Σιδηροδρόμους, του ΕΡΑ, στο υψηλότερο επίπεδο. Θα τους δω εγώ σήμερα το απόγευμα και θα έχουμε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να δρομολογήσουμε το νέο πλαίσιο λειτουργίας και ασφάλειας των σιδηροδρόμων, ενώ ήδη ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία και με τον Γερμανό Καγκελάριο. Όπως γνωρίζετε, η Γερμανία, μόνο ότι έχει ένα πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο, έχει καταστροφικά συμβάντα
σε ό,τι αφορά σιδηροδρομικά δυστυχήματα, το πιο πολύ νεκρό δυστύχημα, με μεγάλη τεχνογνωσία παρά τα αυτά, και θα υπάρξει συνεργασία με αποστολή κλιμακίου από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στη χώρα μας, για την περαιτέρω διερεύνηση και για την κατάθεση προτάσεων για την αναβάθμιση της ασφαλείας του δικτύου. Τέλος, θα δρομολογηθεί και η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Θυμίζω ότι στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023 ψηφίστηκε ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Θα ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κλείνοντας και πριν από τις ερωτήσεις, θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ μαζί σας το πόσο πολύ κατανοώ και εγώ τελώς ένα σοκ για τα ζητήματα αυτά, πόσο πολύ κατανοώ το συλλογικό πόνο που έχει προκαλέσει στην κοινωνία το συγκεκριμένο δυστύχημα για τον άδικο χαρακτήρα του. Έκλεισε λέγοντας: θέλω να υποσχεθώ στους Έλληνες πολίτες ότι δεν θα ξεκινήσει η λειτουργία αν δεν έχουμε διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού την ασφάλεια της κίνησης. Αυτό θα γίνει, πρόσθεσε, και με τη συμβολή των εργαζομένων. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό και στη συνέχεια του δελτίου μας. Εξάλλου είναι το κύριο θέμα των ημερών. Αλλά πολύ σημαντικό θέμα είναι και το θέμα του κορονοϊού. Αλλά και το γεγονός ότι έχουμε με ερωτηματικό την παύση ενός γιατρού και σχετικές αποφάσεις από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου. Θα το δούμε το θέμα αυτό αμέσως με τη βοήθεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Βενέτη, που είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόρο και κυρία Μπουροπούλου. Δεν σας βλέπω όμως, γιατί βλέπω στην εικόνα μου, την εικόνα του ατυχήματος στα τέλη. Από ό,τι μου λένε οι τεχνικοί, τώρα αμέσως θα μας δείτε κιόλας. Υπάρχει και μια καθυστέρηση, γιατί το διαδίκτυο έχει τους δικούς του ρυθμούς. Γιατρέ, μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να αφαιρέσει την άδεια από έναν γιατρό και να πάψει να είναι γιατρός κάποιος? Καταρχήν ζητώ την κατανόησή σας ότι δεν είμαι νομικός. Γι' αυτά έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να γνωμοδοτήσει. Να σας πω λίγο πώς έχει. Η άδεια λειτουργίας του ιατρείου είναι όντως στον τοπικό ιατρικό σύλλογο, στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Η άδεια ασκήσεως όμως του επαγγέλματος είναι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και δυνατότητα για να την αφαιρέσει, από ό,τι μου είπανε οι νομικοί, και πάλι σας λέω δεν είμαι νομικός, τώρα προσπαθώ να εντρυφήσω, παρόλο που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί εμένα άλλη είναι η επιστήμη μου. Την άδεια όμως ασκήσεως του επαγγέλματος την έχει, είπαμε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος, και μάλλον ούτε αυτός, αλλά ο ίδιος ο υπουργός. Τώρα, το να κλείσει στο ιατρείο ενός γιατρού ενώ έχει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, είπαμε, το ένα έχω δικαίωμα να το κάνω, το άλλο δεν έχω δικαίωμα να το κάνω, πάλι είναι ένα θέμα νομικίστικο. Εμείς περιμένουμε γνωμοδοτήσεις. Για μένα το θέμα κακώς διέρευσε στην δημοσιότητα. Όπως πολύ σοφά είπε και ένας νομικός, το έγκλημα είναι στιγμιαίο, είναι γρήγορο, η δικαιοσύνη είναι αργή, θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Να είναι βέβαιοι όμως όλοι οι συμπολίτες μας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θα κάνει τα νομικά δέοντα, δηλαδή αυτό που θα το επιβάλλουν οι νομικές νομοδοτήσεις. Αυτό θα το κάνουμε σίγουρα, να είστε βέβαιοι. Άρα, αλλά στην ουσία, εσείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχετε αποφασίσει να προωθήσετε το αίτημα να πάρετε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και περιμένετε αποφάσεις τόσο από τα νομικά όργανα όσο και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Σας είπα και πάλι, η απόφαση που βγήκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι μια απόφαση η οποία βγήκε φέτος το Φεβρουάριο, αλλά αφορούσε τη λειτουργία του προηγούμενου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ήταν δηλαδή μια υπόθεση που ελήφθη, απόφαση μάλλον, που ελήφθη επί των ημερών. Δεν ξέρω λεπτομέρειες της απόφασης, βέβαια την έχω διαβάσει την απόφαση, αλλά δεν ήμουν εκείνο τον καιρό στα ενία του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε γνωμοδοτήσει, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία είναι λεπτά και είναι νομικίστικα. Νομικός, σας είπα και πάλι, δεν είμαι. Ζητάω νομικές γνωμοδοτήσεις, έτσι ώστε ούτε εγώ προσωπικά να έχω κάποιο πρόβλημα νομικά στο μέλλον, αλλά ούτε και ο Σύλλογος. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, γιατρέ. Πριν από 2 χρόνια, ένας γιατρός, αντί να λέει στον ασθενή που είχε κορονοϊό
πήγαινε άνθρωπέ μου στο νοσοκομείο που έχουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα να σε εξετάσουν και να σου δώσουν τα φάρμακα που πρέπει. Αντί να του πει πήγαινε στο νοσοκομείο, του έλεγε πιες ένα τσάι και άμα πας στο νοσοκομείο θα σε σκοτώσουν. Πριν από 2 χρόνια. Έχουν περάσει. Μισό λεπτό. Έχουν περάσει από τότε 2 χρόνια. Η άδεια σε αυτόν τον γιατρό δεν έχει αφαιρεθεί, που σημαίνει ότι εδώ και 2 χρόνια, εάν κάποιος είχε οτιδήποτε και πήγαινε σε αυτόν τον γιατρό, ο γιατρός αυτός θα του δίνε τα φάρμακα που ήθελε, δεν του είχε αφαιρέσει κανένας τη δυνατότητα να ασκεί την ιατρική, και ερχόμαστε τώρα και λέμε, μήπως ο νομικός σύμβουλος έχει διαφορετική άποψη. Τον κόσμο ποιος τον προστατεύει, πρόεδρε? Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Αλλά πώς είναι? Καταρχήν δεν είπε τσαγάκια. Είπε κάποια άλλα πράγματα, δεν το δικαιολογώ. Ούτε θα πρόκειται να κρίνω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πάντως αυτό που έδινε δεν ήταν το πρέπον. Εγώ, ναι, συμφωνώ ότι δεν θα κρίνω την απόφαση. Δεν θέλω να την κρίνω, γιατί όπως είπαμε, είναι μια πειθαρχική διαδικασία σε εξέλιξη. Και όπως ίσως εσείς πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζετε, γιατί εγώ με τα νομικά θέματα δεν τα πάω καλά και ούτε είχα ασχοληθεί ποτέ, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να περιμένω τις νομοδοτήσεις των ειδικών. Είναι μια βαριά ποινή. Είναι μια σοβαρή, ένα σοβαρό θέμα. Έχετε και εσείς δίκιο που λέτε ότι πώς προστατεύεται ο πολίτης. Ευτυχώς δεν είμαστε σε πανδημία σήμερα, ώστε να μας έκανε να τρέξουμε ίσως πιο... τις υποθέσεις που πάλι δεν είναι δικό μου θέμα. Σας είπα, ζήτησα γνωμοδοτήσεις από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και υποσχέθηκαν ότι το συντομότερο θα μου τις δώσουν. Τον πολίτη πώς τον προστατεύουμε? Ορίστε. Τον πολίτη πώς τον προστατεύουμε? Κοιτάξτε, όπως είπατε, η απόφαση έκανε να βγει 2 χρόνια. Γιατί έκανε να βγει 2 χρόνια? Γιατί ήθελαν να την τεκμηριώσουν πάρα πολύ καλά νομικά. Και εγώ την εκτέλεση της ποινής θέλω να την τεκμηριώσω πάρα πολύ καλά νομικά. Γιατί αν γίνει κάτι λάθος, και εγώ σας λέω ότι σε δεύτερο βαθμό δικαιώνεται ο γιατρός, τι θα γίνει? Θα έχω εγώ νομική ευθύνη που εκτέλεσα μια ποινή. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε όλα τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε σοφροσύνη και ψυχραιμία. Ό,τι απαιτεί η νομική επιστήμη και είναι σίγουρα σωστό, θα το κάνει. Υπάρχει έρευνα στη δικαιοσύνη για αυτό το γιατρό? Σας λέω και πάλι ότι η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον τοπικό εισαγγελέα, έχει διαβιβαστεί στον Υπουργό, έχει διαβιβαστεί στο κεντρικό, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Συμβούλιο, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Που σας λέω και πάλι, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι στήλ εφετίου, δηλαδή ο γιατρός μπορεί να προσφύγει και ακόμα περαιτέρω. Επομένως, βιαστικές αποφάσεις και λίγο η νομική τουλάχιστον έχει τη σημασία. Δεν νιώθετε ότι πετάτε τον τενεκεδάκι λίγο παρακάτω? Όχι, δεν το νιώθω. Σας λέω, σε θέματα τα οποία είναι νομικά ακολουθώ τις συμβουλές των νομικών. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε περισσότερα, δεν ακολουθούσε όταν είχαμε τα βαριά περιστατικά κορονοϊού, και τώρα έχουμε κορονοϊό, δεν έχουμε τελειώσει με αυτό, εξακολουθούμε να έχουμε περιστατικά, πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Είμαστε σε πανδημία. Ναι, δεν είμαστε σε πανδημία, ναι. Έφευγε κόσμος από τη ζωή τότε, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ο άνθρωπος αυτός κρατούσε τους ανθρώπους, τους ασθενείς στο σπίτι. Και σήμερα μας λέτε ότι οι γιατροί δεν μπορείτε να παρέμβετε για να σώσετε ανθρώπους και χρειάζονται 2 χρόνια να πάμε και σε δικηγόρους. Ποιος προστατεύει τον πολίτη? Εγώ πού θα ξέρω? Εγώ αυτό το γιατρό δεν τον ξέρω. Πού θα ξέρω πώς θα προστατευτώ για να μην ξαναπάω αύριο? Ούτε και εγώ τον ξέρω. Και επειδή η πειθαρχική διαδικασία... Α, ούτε εσείς τον ξέρετε? Ούτε εγώ τον ξέρω. Τι συζητάμε τότε? Η πειθαρχική διαδικασία... Δηλαδή κρίνετε το πειθαρχικό σας και ο ιατρικός σύλλογος κρίνει έναν άγνωστο, έναν χ? Είναι σε γνώση του ιατρικού συλλόγου, αλλά δεν μπορώ να το δημοσιοποιήσω. Σας είπα και εγώ ότι δημοσίως δεν μπορώ να πω το όνομά του. Και αυτό πρέπει να το σεβαστείτε. Είναι μια πειθαρχική διαδικασία σε εξέλιξη. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν έκανα τους νόμους. Τους νόμους τους έκαναν άλλοι για μας. Εγώ όμως οφείλω να τους σεβαστώ. Και για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω καλά, σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι δεν είμαι νομικός. Αν με ρωτούσατε κάτι μευτικό, κάτι έστω ιατρικό γενικό, θα σας απαντούσα ευθέως.
Αν έχω κρυολόγημα αύριο και πάω σε κάποιο γιατρό, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω: κύριε Βενέτη, πήγα στον τάδε. Έχει άδεια, μ' αφήνετε ή να μην πάω? Θα μου το πείτε αυτό? Δεν μπορώ να το δημοσιοποιήσω. Αν ο γιατρός. Όχι, λέω στο τηλέφωνο. Ναι, αν ο νομικός. Υποθέτω θα με προστατέψετε, θα μου πείτε. Κακός πήγες εκείνο, δεν είναι καλός. Έστω και ιδιωτικά, δεν θα μου το πείτε. Κοιτάξτε, εσείς κάνετε κάποια άλματα. Απ' τη μια μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης, για την οποία συμφωνώ. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν. Ήμουν από τους πρώτους που έλεγα στους. Και το λέω και πάντοτε, ότι το νοσοκομείο είναι η δευτεροβάθμια περίθαλψη. Όποιος θέλει πάει, προτρέπουν τους τα σοβαρά περιστατικά να πηγαίνουν εκεί. Και μετά μου πετάτε στο νομικίστικο. Άλλο η ουσία της υπόθεσης αν έσφαλε ο γιατρός ή όχι, και αν πρέπει να τιμωρηθεί, και άλλο το πότε θα τιμωρηθεί. Το πότε και πώς θα τιμωρηθεί είναι θέμα νομικό. Δεν είναι θέμα αμυγός ιατρικό. Στην ιατρική μου συνείδηση για μένα είναι καταδικασμένος. Αλλά νομικά δεν είναι. Όχι στη δικιά μου. Από τη νομική επιστήμη. Με βάζετε να πάρω πρωτοβουλίες τις οποίες οι νομικοί μου είπαν να μην τις πάρω. Μου είπαν να περιμένω. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε και σε αυτό που θέτετε. Το τόσο πολύ στο κάτω-κάτω ότι ενδιαφέρεται για την υγεία. Δεν είμαι, ξέρετε, ο μοναδικός γιατρός. Μπορεί να είμαι ο πρόεδρος των γιατρών εδώ πέρα. Ας βγει ευθαρσός να πει ότι εγώ τον καταγγέλω. Είναι αυτός. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε και στο θέμα του εμβολίου. Πραγματικά υπήρχαν συνάδελφοί σας οι οποίοι ήταν δύσπιστοι. Ακούγαμε και πολιτικά πρόσωπα που δεν είχαν εμπιστοσύνη στο εμβόλιο. Δημόσια τα λέγανε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θέλω να συζητήσουμε τόσο αυτό. Θέλω να συζητήσουμε το γεγονός ότι γενικά υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας που είναι δύσπιστοι. Δεν βγαίνουν δημόσια, αλλά πας το παιδί στον παιδίατρο, υγιέστατο το παιδί, και του λες του παιδιάτρου να κάνουμε και το εμβόλιο της γρήπης. Και τον βλέπεις τον παιδίατρο και σου λέει: «Α, μωρέ, γερό είναι το παιδί, ας μην το κάνουμε». Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω με μια... Έχετε μια δυσπιστία, όχι επίσημη, ανεπίσημη δυσπιστία, θα έλεγα. Θα σας απαντήσω με μια, με μια φράση που έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής μου στη χειρουργική, ο Σμπαρούνης, ο Νικόλας Σμπαρούνης, ο οποίος έλεγε: «Η ιατρική σώζει, οι γιατροί όχι». Η ιατρική είναι μία, αυτή έχει τη σοφία. Το πώς την αντιλαμβάνεται και πώς τη μεταφέρει ο κάθε γιατρός είναι διαφορετική. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος. Αν όλοι είχαμε μόνο και μία άποψη, τότε δεν θα γινόταν καμία πρόοδος. Και ξέρετε, όταν βγήκε το εμβόλιο του δαμαλισμού από τα πρώτα εμβόλια, κατά της ευλογιάς, ο ίδιος είχε λιδωρηθεί. Και νομίζω είχε χάσει και την ιατρική του ιδιότητα. Είχα διαβάσει την ιστορία του για τον άνθρωπο που ανακάλυψε το εμβόλιο εναντίον της ευλογιάς. Η οποία ευλογία έχει εξαλειφθεί σήμερα από τον πλανήτη, δεν υπάρχει ως νόσος. Και όμως είχε λιδωρηθεί. Άρα, ναι, μεν είμαι υπέρ της άποψης του καθηγητή, αλλά δεν θα σκοτώσω και αυτόν που έχει αντίθετη άποψη. Αρκεί να την έχετε εκμηνωμένη και πιστεύω ότι σε φάσεις πανδημίας δεν χωρούσε δεύτερη άποψη, γιατί τότε ήταν ένας πόλεμος. Εκεί ακούς τον στρατηγό και ας έχει λάθος. Μάλιστα. Ωραία άποψη αυτή πάντως για γιατρούς. Ακούς το στρατηγό και σε έχει λάθος. Καλό. Στη φάση της πανδημίας, σε πόλεμο, τι να κάνουμε? Δηλαδή να ακούμε δεξιά-αριστερά. Τώρα μπορούμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας με ασφάλεια. Όταν πεθαίνει κόσμος, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη από την άποψη των επίσημων εταιριών, των επίσημων οργανισμών, του ΕΟΔΗ. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη. Πέθανε κόσμος. Πάντως. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Εντάξει, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει με τον κορονοϊό. Ελπίζω, αν και δέχομαι συνέχεια ερωτήσεις για αυτό το θέμα, σας επαναλαμβάνω ότι εμένα η ειδικότητά μου είναι γυναικολόγος. Δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, ούτε λοιμοξιολόγος. Εγώ θα μεταφέρω τις απόψεις τις επίσημες του ΕΟΔΗ, τις επίσημες της πολιτείας. Άραγε, τελειώσαμε. Ναι, με βάση τις δηλώσεις του ΕΟΔΗ έχουμε τελειώσει. Ναι. Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο πρώην σταθμάρχης Γιάννης Κολάτος, ο οποίος κατέθεσε και εκείνος από την πλευρά του, δίνοντας στοιχεία στις ανακριτικές αρχές, κυρίως για την τηλεδιοίκηση του σταθμού. Στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη σοβαρή υπόθεση του συνδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, κατέθεσε ο πρώην σταθμάρχης Λάρισας Γιάννης Κολάτος. 30 χρόνια ήμουν σταθμάρχης στον ΟΣΕ. Στο σταθμό Λάρισας εργάστηκα περίπου στα 20 χρόνια, 27-23 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 χρόνια εργάστηκα στην τηλεδιοίκηση.
Είμαι ο άνθρωπος που λειτουργεί στην τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Ο άνθρωπος που επί 30 χρόνια εργαζόταν σταθμάρχης στον ΟΣΕ και 23 χρόνια στη θέση του σταθμάρχης στη Λάρισα μέχρι να συνταξιοδοτηθεί το 2009 ήταν εκείνος που τα τελευταία 3,5 χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στην τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία έπαψε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε το 2007, ναι, τον Νοέμβριο, και τελείωσε η λειτουργία του το καλοκαίρι του 2019. Την κυκλοφορία την καθόριζε τη διοίκηση. Η τηλεδιοίκηση έκανε την κυκλοφορία. Ήξεραν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το τρένο και πού θα κινηθεί, πού πρέπει να κινηθεί, και όλα αυτά ήταν θέματα τηλεδιοίκησης. Όπως ανέφερε μετά το τέλος της κατάθεσής του, η ανακρίτρια τον κάλεσε προκειμένου να καταθέσει και το πολύπλοκο συνδρομικό δυστύχημα. Μέχρι το 2010 προβλήματα δεν είχαμε. Και όταν υπήρχαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα, υπήρχε το προσωπικό το οποίο τα. Μετά τι μπορεί να έγινε, τι μπορεί να έφτιαξε. Δεν μπορώ να σας πω. Τέλος, όπως είπε και ο Σκολάτος, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2007 και σταμάτησε το καλοκαίρι του 2019. Σε συμβολικό αποκλεισμό των σιδηροδρομικών γραμμών στη Χάλκη με τα τρακτέρ, προχώρησαν σήμερα οι αγρότες της Λάρισας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στα Τέμπη. Σε συμβολικό αποκλεισμό των σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή της Χάλκης έξω από τη Λάρισα προχώρησαν αργά σήμερα το μεσημέρι με αφορμή το πολύπλοκο δυστύχημα στα Τέμπη αγρότες. Ήρθαμε εδώ σήμερα στο σταθμό της Χάλκης, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Χάλκης, για να αποτίσουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συντονιζόμενη σε όλη την πανελλαδική απεργία που αφορά την διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών. Έτσι και εμείς ως αγρότες ήρθαμε να διαδηλώσουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και να φωνάξουμε, να βροντοφωνάξουμε και εμείς αυτό το ποτέ ξανά να γίνει πράξη. Να μην ξανακλάψουμε πάλι αθώα θύματα, να αισθανόμαστε ασφάλεια όταν περπατάμε στους σιδηροδρόμους και στους δρόμους της χώρας μας. Ως εδώ. Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλο. Πρέπει οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος, όσο ψηλά ιστάμενος κι αν είναι, να πληρώσει για τέτοιου είδους εγκλήματα όπως αυτό. Εμείς έχω να δηλώσω ότι ως αγρότες της περιοχής αντιμετωπίζουμε συχνά το πρόβλημα της ασφάλειας όταν διερχόμαστε τις διαβάσεις των τρένων, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν, σε πολλές περιπτώσεις είναι σπασμένες οι μπάρες και για πολύ χρονικό διάστημα δεν αποκαθίστανται. Ο αγρότης από τον πλατήκα από Αχιλλέας Κωσταβάρας τόνισε πως τα πράγματα είναι τραγικά στη χώρα μας. Σαν νέα γενιά είμαστε στον αέρα, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Τα πράγματα είναι τραγικά στη χώρα μας. Σαν νέα γενιά είμαστε στον αέρα, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει σε αυτή τη χώρα. Πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να απολογηθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά. Και δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τη βαρύτητα του θέματος και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στη χώρα μας, τι μας ξημερώνει, δεν ξέρουμε. Ως νέος άνθρωπος πώς αισθάνεστε, γιατί θα περισσότερο... Πώς να αισθάνομαι, αυτό επειδή σπούδαζα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη και επικοινωνερχόμουν με αυτό το τρένο, ήμουνα τυχερός που δεν ήμουνα κι εγώ σε ένα παρόμοιο συμβάν. Δηλαδή όταν το έμαθα ανατρίχιασα, δάκρυσα, βούρκωσα. Δηλαδή ένα τεράστιο γιατί, που, τι να πεις τώρα σε αυτές τις οικογένειες και σε όλο αυτόν τον κόσμο που κλαίει και δεν ξέρω τι να πω. Όπως τόνισαν οι αγρότες, συνεχίσουν κινητοποίησεις τους διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο για όλους. Εξελίξεις είχαμε σήμερα το τελευταίο 24ωρο στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με την διαγραφή από τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του γιατρού του κ. Χαφτούρα. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πολίτης, είναι μαζί μας για να δούμε έτσι όλες αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι πάθατε? Καλησπέρα και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι πάθατε? Τι πάθαμε, τι εννοείτε τι πάθαμε? Τι πάθατε, δηλαδή, διαγράψατε έναν υποψήφιο, έναν πολιτευτή σας. Τι πάθατε? Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει μια ιδέα και έχει προωθηθεί προς το πειθαρχικό, είναι εύλογο ότι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να έχουμε έναν υποψήφιο ο οποίος ελέγχεται αυτή τη στιγμή για ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Η απόφαση ήταν από εδώ, ήταν από τα κεντρικά, πώς εξελίχθηκε? Η απόφαση ήταν κατευθείαν από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, από τον πρόεδρό μας και από τα κεντρικά μας, εννοείται. Είναι μομφή στο πρόσωπο του κ. Χαφτούρα αυτό? Μομφή. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει τελεσυδικήσει κάτι, δεν είναι μομφή. Από την άλλη όμως αποτελεί ένα ψήγμα. Αποτελεί ένα μικρό κομμάτι σε εισαγωγικά ρετσινιάς.
Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν έχει γίνει κάτι μεμπτό και εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαδικασία της ΕΔΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να τον αφαιρέσουμε από το ψηφοδέλτιο. Θα γινόταν για οποιοδήποτε άλλη περίπτωση και για οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Αυτή τη στιγμή όχι. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε. Όλα είναι μέσα στο πλάνο. Από τι εξαρτάται, από τι θα εξαρτηθεί? Ενδεχομένως από το αποτέλεσμα του πειθαρχικού, ενδεχομένως από τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Βλέπουμε ότι τα πάντα ρέουν. Αλλάζουν πάρα πολλά στοιχεία από μέρα σε μέρα. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Γιατί τον διαγράψατε, το σκεπτικό ποιο ήταν, θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο? Ναι, το σκεπτικό είναι ότι εφόσον υπάρχει μία ΕΔΕ. Τον διαγράψατε, τον βγάλατε από το ψηφοδέλτιο. Ναι. Το σκεπτικό είναι ότι εφόσον υπάρχει μία ΕΔΕ και το πόρισμά της στέλνει τον κύριο Χαφτούρα στο πειθαρχικό για ένα παράπτωμά του στο επάγγελμά του, θεωρούμε πως δεν νοείται πολιτικά για το ήθος που θέλουμε να προάγουμε εμείς ως χώρα και για να είμαστε η αλλαγή την οποία επιζητούμε να φέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο στο ψηφοδέλτιο με αυτά τα στοιχεία. Η ΕΔΕ διατάχθηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη της Νέας Δημοκρατίας, και διεξήχθη από τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος είναι διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο διοικητής είναι ορισμένος. Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, θα μπορεί να υπήρχε ένας άλλος διοικητής ή μπορεί να ήταν και ο ίδιος. Γιατί εμείς αξιοκρατικά λογικά θα περάσουν τα πάντα μέσα από ΑΣΕ. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό το διοικητικό κομμάτι που αφορά την υγεία να πηγαίνει στον Υπουργό και στον αντίστοιχο διοικητή. Δεν έχετε σκεφτεί καθόλου την πιθανότητα να θέλαν να κυνηγήσουν, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αναγκαστικά, να κυνηγήσουν τον κύριο Χαφτούρα? Και να ισχύει αυτό όπως το λέτε, θα πρέπει να αποδειχθεί και εφόσον αποδειχθεί και εμείς να κινηθούμε κατά τη στοιχεία. Δεν θεωρείτε δηλαδή απόφαση να τον βγάλουν από τα ψηφοδέλτια, να τον βγάλετε από τα ψηφοδέλτια, ήταν ευγιαστική, γιατί και ο ίδιος αυτό ισχυρίζεται? Όχι. Όχι, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν καλύπτουμε ούτε ανιψιούς ούτε κολλητούς. Είναι πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας και η πολιτική. Και όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να φέρουμε στον τόπο αυτόν. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ είναι μια τελείως διαφορετική πολιτική δύναμη από αυτό που ουσιαστικά νομίζω ο κόσμος το εκφράζει, Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα εν γέννη το πολιτικό σύστημα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ από το γεγονός ότι είχαμε μια ξεκάθαρη στάση χωρίς να αφήνουμε σκιές και ότι ήταν και άμεση η αντίδρασή μας. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Πολίτη? 40, στα 41. Πόσο καιρό είστε στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ? Ως γραμματέας είμαι 8-9 μήνες. Πόσο καιρό ασχολείστε με την πολιτική, με τα πράγματα? Αν υπολογίσουμε και το κομμάτι της ΠΑΣΚΟ του Πανεπιστημίου, από το 2000. Μάλιστα. Δεν θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους όπως είναι ο Χαφτούρας, όχι να τους καλύψει σε κάτι στραβό που κάνουν, αλλά να τους στηρίξει ηθικά? Και εάν ανησυχείτε, μήπως η απώλεια ενός προσώπου όπως ο γιατρός σας στοιχήσει σε ψήφους? Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ τον κύριο Χαφτούρα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή τον έχουν παραπέμψει πειθαρχικά, άρα έχει προβεί σε κάποιο παράπτωμα. Αυτό λέει η ΕΔΕ. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι και πολιτικά ορθοί. Από την άλλη, το πολιτικό κόστος που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά. Όπως είπα και πριν, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι με τους εαυτούς μας και ξεκάθαροι με τον κόσμο ο οποίος θα μας στηρίξει. Ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε τη χάρη από τον κύριο Χαφτούρα είναι ΠΑΣΟΚ? Νομίζω πως ναι. Τον διαγράψατε? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Είναι δίκιο αυτό? Δεν ήταν υποψήφιος νομίζω. Μπορώ να το ψάξω, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά τουλάχιστον σε εμάς δεν είναι υποψήφιος. Ρωτήστε λίγο, επειδή είστε νεότερος και δεν είστε παλιός, ρωτήστε λίγο στο εργατικό κέντρο του συνδικαλιστές σας. Δεν μπορεί να μην τον ξέρουν. Σας ξαναρωτάω λοιπόν. Διαγράψατε τον Χαφτούρα, καλώς τον διαγράψατε. Τον βγάλατε από το ψηφοδέλτιο. Για να είμαι ακριβής. Τον άλλο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ενέπλεξε τον Χαφτούρα, δεν τον αγγίζετε? Ναι, δεν είναι υποψήφιος. Γιατί στο Βόλο κατοικούμε και γνωριζόμαστε μεταξύ μας τώρα. Κανένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι υποψήφιος για να τον βγάλουμε από κάποια άλλη θέση.
Εσείς είστε Πασόκ, δεν είμαι εγώ, ό,τι νομίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι πάντα βέβαια. Οι διαμαρτυρίες σήμερα ήταν έντονες και πολλές σε όλη τη χώρα για την φοβερή σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Η επόμενη διαμαρτυρία έγινε από τους αγρότες στα Παλαιοφάρσαλα, όπου έβγαλαν τα τρακτέρ τους. Σιγά σ' αυτόν έρθε η δίκαια να πάβεται τα ηλέη του Θεού, τη βασιλεία των ορών και άφηση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο, βασιλεί και θεμό τη όμεθα. Σου, Κύριε, Κυρίου δε ηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκώσω τον θάνατον, καταπατήσας τον δε διάβολον, καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου το ρισάμενο. Τράκτερ απέκλεισαν συμβολικά τις γραμμές των τρένων στο σταθμό του Παλαιού Φαρσάλου, την ώρα που πολίτες άλαβαν κεριά και συμμετείχαν σε τρισάγιο στη μνήμη των νεκρών του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η Αγροτική Σύλλογη της Επαρχίας Φαρσάλων κάλεσαν σήμερα στο σιδηροδρομικό σταθμό Παλαιοφαρσάλου, στο Σταυρό Φαρσάλων, όλα τα σωματεία, όλους τους αγροτικούς συλλόγους, μαθητές, φοιτητές, σύλλογο γυναικών, εμπορικό κόσμο, δημοτική αρχή, μα κυρίως απλό κόσμο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε κι εμείς να εκφράσουμε την οδύνη μας για το αποτρόπαιο έγκλημα που συνέβη πριν μία εβδομάδα στην κοιλάδα των Τεμπών με θύματα 57 αθώους συνανθρώπων μας. Δεν μπορεί το 2023 μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να έχει ούτε τα υποτυπώδη μέτρα ασφαλείας στις οδικές μεταφορές και όταν έχει πέσει πακτολός χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο τίθεται η ασφάλεια του καθενός μας κάθε μέρα σε κίνδυνο. Φράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στους αδικοκαμμένους νέους στο δυστύχημα στα Τέμπη. Από εκεί και πέρα απαιτούμε το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο, το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων και της απαξίωσης χρόνια τώρα από τις κυβερνήσεις είχε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι μόνο φωνάζουμε και οργιζόμαστε, αλλά θα περάσουμε στην αντεπίθεση ώστε ο ΣΕ και οι συγκοινωνίες να γίνει δημόσιο, ασφαλές, φτηνό μέσο για το λαό. Η κινητοποίηση σημειώθηκε στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που γίνονται σήμερα σε όλη τη χώρα ως διαμαρτυρία αλλά και ως φόρος τιμής στη μνήμη των νεκρών. Λουκέτο, στα σχολεία έβαλαν και σήμερα τα περισσότερα σχολεία της Μαγνησίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά 17 σχολεία αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη και να συμμετέχουν στις πορείες διαμαρτυρίας. Μαθητές με πανό και με τύμπανα στα χέρια έδιναν το ρυθμό φωνάζοντας συνθήματα κατά της αδικίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν και σήμερα στους δρόμους του Βόλου συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Η συγκέντρωση των μαθητών ενώθηκε με αυτή των σωματείων και των φορέων, πραγματοποιώντας πορεία προς τον ΟΣΕ. Ξεκίνησαν από το θόλο του κτηριακού συγκροτήματος Παπαστράτου, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές. Ήρθαμε σήμερα να στηρίξουμε τα παιδιά, την εκπαίδευση και γενικότερα να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο, να αλλάξει κάτι, τη λήψη. Και ελπίζουμε να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τις οικογένειες και να πούμε ότι είναι τραγικό να μην υπάρχει ασφάλεια στα παιδιά. Εμείς οι νέοι άνθρωποι σε ένα χρόνο, είμαστε δεύτερα λυκείου, θα είμαστε φοιτητές. Θα πηγαίνουμε σπίτια μας και βέβαια ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ή όχι. Αυτό είναι τραγικό. Οπότε είμαστε εδώ για να πούμε ότι στηρίζουμε αυτά τα παιδιά και θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη κυβέρνηση. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε όλοι ίσοι και ότι δεν θέλουμε να σκοτώνονται άνθρωποι έτσι άδικα. Μου προκαλεί δυστυχία και ντροπή για τη χώρα μου και ότι δεν θέλω να γίνονται όλα αυτά έτσι άδικα. Πρέπει να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε και την επόμενη φορά που θα πάμε να ψηφίσουμε να σκεφτούμε αυτό που έγινε και να έχουμε λίγο το νου μας. Είμαστε πέρα από θλιμμένοι, πολύ οργισμένοι για όλο αυτό που συνέβη και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και οι αιτίες που το προκάλεσαν. Είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα Τέμπη γιατί όλοι ξέρουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν τραγική και χάθηκαν πολλές αθώες ζωές και ιδιαίτερα νέοι. Και έστειλαν μήνυμα ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών
Κανείς να μην μείνει ατιμόρυτος ήταν αυτό το οποίο επισημάνθηκε από μαθητές και φοιτητές στο Βόλο. Είναι δολοφόνοι όσοι υφέρουν την πολιτική ευθύνη για την απαξίωση, την υποβάθμιση και την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηροδρόμων, όπως και κάθε τι δημόσιου σε αυτή τη χώρα. Όλες οι κυβερνήσεις, πρώτα απ' όλα οι σημερινοί, αλλά και οι προηγούμενες, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τρόικα κλπ, έτσι, ξεκίνησαν το ξύλωμα του ελληνικού σιδηρόδρομου και την παράδοσή του στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σήμερα μετράμε δεκάδες αθώα θύματα, δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία και αυτοί για να δικαιωθούν πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Η μητέρα ήταν 24 χρονών, ερχόταν από Θεσσαλονίκη και πήγαινε προς Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι δολοφονία, θεωρούμε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται. Είμαστε συντετριμμένοι και οι διδάσκοντες και οι συμφοιτητές, συμφοιτήτριες και όλο το πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι μόνο η Δήμητρα, είναι δεκάδες παιδιά στην ίδια κατάσταση με τη Δήμητρα. Θεωρούμε εντελώς άδικα σκοτώθηκαν. Είμαστε στο πόδι και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι μαθητές του σχολείου μας. Γιατί πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το πολύ νεκρό έγκλημα, γιατί για έγκλημα μιλάμε, γιατί υπάρχουν ευθύνες στο κράτος, στην πολιτεία. Και ήρθαμε εδώ να βροντοφωνάξουμε όλοι ότι δεν πρέπει να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες. Να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Μάλιστα, αυτά έγιναν σήμερα στο Βόλο και όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές, βουλευτή στην Μαγνησία της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Αγραφιώτης μαζί μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Δόρο, καλησπέρα. Πολλά πράγματα γίνονται στη χώρα τελικά, αλλά επειδή η δουλειά σας έχει να κάνει με την ασφάλεια, τι δεν κάναμε καλά σε αυτή την ιστορία με τα τρένα? Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Δολοφονία θα το έλεγα, ξεκάθαρα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Σήμερα η ατμόσφαιρα έξω στο Βόλο ήταν μουδιασμένη. Γίναν διαδηλώσεις παντού από κόσμο που κατέβηκε αυθόρμητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Λάρισα, παντού. Ο κόσμος βροντοφωνάζει. Δεν πάει άλλο. Φτάνει μέχρι εδώ. Ξεκάθαρα. Και επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί που κατεβήκαν, μαθητές, γονείς, γιατί αυτοί οι μαθητές έχουν γονείς, δεν κατέβηκαν μόνοι τους. Είναι μια αγανάκτηση που πηγάζει από το σπίτι. Όλοι λοιπόν αυτοί σήμερα ήταν εντελώς αυθόρμητη η οργάνωση που και κατεβήκαν στον δρόμο. Έχει πολιτικό μήνυμα αυτό? Μέσα από τα social. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Η κυβέρνηση, όσο και να προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει, όσο και να προσπαθούν τα δύο μεγάλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να συμψηφίσουν τα προβλήματα και να λένε ναι, αλλά και εσείς είχατε 104 νεκρούς στο Μάτι και 24 πνευμένους στη Μάνδρα. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Ο λαός έχει κατέβει στον δρόμο, διαμαρτύρεται, φωνάζει. Έχουμε 57 οικογένειες κατεστραμμένες και αντί η κυβέρνηση να πει ναι, όχι τις συγγνώμες που ζητάει ο Πρωθυπουργός κάθε τρεις μήνες, έτσι, γιατί είναι η τέταρτη φορά που ζητάει συγγνώμη. Η συγγνώμη πλέον έχει αυτό που λένε ότι όπου υπάρχει το συγγνώμη, έχει χαθεί το φιλότιμο. Λοιπόν, θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αντί λοιπόν να σηκώσουν τα μανίκια και να πούνε πλέον στρώνουμε το σιδηρόδρομο, βγήκε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης και τι είπε? Ναι, θα βάλουμε δύο σταθμάρχες. Μου θυμίζει τους δύο εισαγγελίες που βάλαν στην ΕΕΠ. Και αποτέλεσμα μηδέν. Έτσι, λοιπόν. Το πρόβλημα πλέον είναι στον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ ως κρατικός οργανισμός παρουσίασε μία σειρά λαθών. Και αλήθεια, ξέρετε πόσα προβλήματα έχω διακρίνει ως ειδικό στην ασφάλεια. Γιατί δεν συνελήφθη μέχρι σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ? Ο τεχνικός ασφάλειας της Hellenic Train και του ΟΣΕ, γιατί δεν έχουν συνελήφθη? Όταν γίνεται ένα ατύχημα σε ένα εργοστάσιο, κύριε Θεοδόρου, και έχουμε έναν νεκρό, όχι έναν νεκρό, έναν τραυματία, αμέσως πηγαίνει η αστυνομία, συλλαμβάνει το τεχνικό ασφαλείας,
συντάσσει τη δικογραφία, πηγαίνει η επιθεώρηση εργασία και γίνονται όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει συλληφθεί μόνο ο σταθμάρχης, λες και μόνο ο σταθμάρχης φταίει. Και το αφεντικό. Ο κατανόμο υπεύθυνος που είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός ασφάλειας που θα έπρεπε να τα έχει προβλέψει όλα αυτά και να μην υπογράφει τα δρομολόγια, είναι έξω. Έχετε ακούσει να συλληφθεί κανένας? Όχι. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν τα μηνύματα δεν τα έχει πάρει. Δεν τα έχει πάρει. Βγήκε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης και είπε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι ναι, και αν έβγαινε ο Υπουργός, ο κύριος Καραμέλης που παραιτήθηκε, και έλεγε στη Βουλή ότι τα τρένα δεν παρέχουν ασφάλεια, θα σταματήσει ο κόσμος να εμπιστεύεται τα τρένα. Ακούστε. Άρα το γνωρίζανε. Γνωρίζανε ότι έχει προβλήματα και άλλοι. Μπορεί να είχαμε λιγότερους νεκρούς δηλαδή, όχι τόσο. Όχι, δεν θα έπρεπε να έχουμε για μένα. Θα έπρεπε να τελειώσει αυτό το πράγμα, να σταματήσει, να ληφθούν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν και μετά να ξαναμπούν σε λειτουργία. Χθες το βράδυ ο κύριος Καράγλου, ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα πρέπει να μπούμε, λέει, πολιτικοί από όλα τα κόμματα σε ένα τρένο, να κατεβούμε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι ασφαλές το τρένο. Όχι, δεν είναι ασφαλές το τρένο. Δεν είναι ασφαλές. Και προσέξτε, αν συνεχιστούν τα δρομολόγια, μπορεί το αμέσως επόμενο λεπτό να έχουμε ατύχημα. Δεν υπάρχει διασφάλιση της ασφάλειας του επιβατικού κοινού. Όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Έτσι. Γιατί αυτό που είδαμε, τι είδαμε? Ότι δεν φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Είναι μια σειρά λαθών. Όταν έχουμε ατυχήματα, να ξέρετε πάντα, έχουμε τουλάχιστον. Οι διαδικασίες ασφαλείας είναι μια αλυσίδα. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε ατύχημα, έχουμε πάντα σπάσιμο σε τρία σημεία. Όχι ένα. Το ελάχιστο είναι τρία. Εδώ λοιπόν τι είδαμε, και υπάρχουν αμφιβολίες ήδη σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, υπάρχουν αμφιβολίες αν ο σταθμάρχης ήταν στη θέση του. Και αυτό θα φανεί στην προανάκριση. Διότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, παραλαμβάνω, και μάλιστα του Δημήτρη του Μαρέδη, που είναι από το Βόλο, επισκέφθηκε επί τόπου το σταθμό της Λάρισας, το σταθμαρχείο, και είδε ότι εκεί υπήρχε ηχητικό σήμα. Άρα, πώς είναι δυνατόν να ακούσει ένα ηχητικό σήμα και να μην κάνει ενέργειες? Έτσι. Αυτά λοιπόν θα φανούν στην προανάκριση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω επίσης είναι ότι πολλοί δημοσιογράφοι από το χώρο σας ρωτούν τους πολιτικούς, ρωτούν τους συνδικαλιστές μάλλον, δεν ενημερώσατε τη διοίκηση ότι είχατε προβλήματα? Συγγνώμη, τι διοίκηση είναι αυτή? Αν η διοίκηση ενός οργανισμού κρατικού που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση περιμένει ενημέρωση από τους εργαζόμενους, κάτι δεν γίνεται καλά. Κάτι δεν κάνει καλά η διοίκηση. Η διοίκηση κάνει ένα πράγμα, πρέπει να κάνει, να διοικεί. Και όταν μια διοίκηση έχει τόσα ατυχήματα, γιατί τα ατυχήματα ήταν πάνω από 11 στην τελευταία διετία, κάτι συμβαίνει. Και εμείς στην ασφάλεια λέμε ότι όταν έχουμε τέτοια ατυχήματα, μικροατυχήματα αν το θέλετε, είναι καμπανάκια. Δεν γίνεται λοιπόν να βλέπουν ότι έχουν ατυχήματα, παραιτήθηκε ο διευθυντής ασφαλείας, εγγράφος πριν 2 μήνες, πριν 8 μήνες παραιτήθηκε. Την άνοιξη. Ναι. Έτσι, και οι άνθρωποι δεν παίρνουν κανέναν μέτρο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι διορισμένος από την κυβέρνηση για να διοικεί έναν κρατικό οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι έγκλημα για μένα. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι δεν ευθύνεται μόνο ο σταθμάρχης σίγουρα. Θα έπρεπε αυτή η κυβέρνηση από το τέλος του 2020 να έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με 750 εκατομμύρια ευρώ. Και ειδικά για το κομμάτι αυτό έδωσε 110 εκατομμύρια, το είπε ο Επίτροπος. Έχουν ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση γιατί δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ έχουν δώσει τα χρήματα. Έτσι, και αντί λοιπόν να δουν την αλήθεια, συνεχίζουν να βγαίνουν στα κανάλια και να προσπαθούν να επιτεθούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι έκανε καταδικάστηκε, γιατί αυτές τις μέρες είναι και η δίκη για το μάτι. Έτσι, που πηγαίνουν οι συγγενείς και ψάχνουν να δουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Ξέρετε ότι στο μάτι έχουμε 104 ανθρώπους μας καμένους. Και δεν έχει πάει ένας φυλακή. Ένας. Όλοι έχουν πάει για πλημελήματα, που σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπει μέσα. 3-6 μήνες φυλακή, θα την πληρώσουν και θα είναι έξω. Ναι, αλλά 104 οικογένειες καταστραφήκαν. Όπως τώρα 57 οικογένειες. Εδώ λοιπόν έχουμε δει, εγώ εκεί έχω καταλήξει ως ειδικό στην ασφάλεια, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Και όταν λέμε ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας, δεν είναι μόνο σταθμάρχης. Ο σταθμάρχης είναι ένας κρίκος, ένας εκτελεστικός στο σύστημα ασφάλειας. Ο Οργανισμός λοιπόν Σιδηροδρόμων Ελλάδος θα έπρεπε ήδη να έχει ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει την επιλογή, εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού. Τα συστήματα ασφαλείας, την ένταξη των παλαιών συστημάτων
στα νέα, μια ομογενοποίηση που τη λέμε, τη συντήρησή τους, το πώς θα βγει ο διαγωνισμός και τι συστήματα θα επιλεγούν, τι θα προταθούν και τι θα επιλεγούν. Η συντήρηση των αμαξοστοιχειών, γιατί μπορεί ένα σύστημα να είναι τέλειο και να δώσει εντολή να φρενάρει αμαξοστοιχεία. Αν τα φρενάρει να δουλέψουν, δεν θα φρενάρει. Λοιπόν, αντί λοιπόν να αποταθεί... Αυτό είναι θέμα των Ιταλών. Ναι, κοιτάξτε όμως. Τα τρένα τα έχουν οι Ιταλοί. Προσέξτε τι είπατε τώρα. Το διαχωρίζουμε. Εγώ ως ασφάλεια δεν το διαχωρίζω. Είναι ανθρώπινες ζωές. Το ποιος έχει το μεταφορικό έργο, που είναι η Ιταλία όπως λέτε. Και ποιος έχει τις υποδομές, που είναι το κράτος, λίγο με αφορά. Εμένα με αφορά όταν θα μπει ο επιβάτης μέσα να μεταφερθεί, η γυναίκα σας, το παιδί σας, εσείς, να πάτε ασφαλείς. Γιατί έχετε πληρώσει ένα αντίτιμο και το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι θα φτάσετε ασφαλώς στον προορισμό σας. Εδώ λοιπόν αυτό που είδαμε είναι ότι είναι ένα μπάχαλο στην κυριολεξία. Εργαζόμενοι φεύγαν πριν την ώρα τους. Έγινε μια σύγκρουση τρένων επιβατικής αμαξοστοιχίας και εμπορικής και μιλάει ο άνθρωπος και λέει: τα ακούσαμε ταχυτικά όλοι. Ναι, έγινε μια σύγκρουση. Βλέπετε την αντιμετώπιση. Έγινε δεν το κατάλαβαν τι είχε γίνει. Ναι, μια τράκα. Δηλαδή, μια τράκα. Μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα εκεί κάποιοι τον επιλέξανε, κάποιοι τον εκπαίδευσαν όπως τον εκπαίδευσαν, κάποιοι υπέγραψαν ότι είναι ικανός να αναλάβει το έργο αυτό. Μπορείτε να καταλάβετε. Οι άνθρωποι πληρώσαν το θάνατό τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει στην Ελλάδα. Η ευθύνη, όχι δεν είναι δικό μας κομμάτι, είναι των Ιταλών. Όχι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι φταίει. Εδώ και 4 χρόνια η χώρα έχει κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν έκανε κάτι στα 4 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Και επιτέλους πρέπει να τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι ευθύνων. Γιατί τελικά οι αρμοδιότητες που λένε στο δημόσιο έχουν βγει ακριβώς για να φεύγει η ευθύνη από το ένα πηγαίνει στον άλλον. Και όταν φτάνουν στο δικαστήριο, προσπαθούν οι δικαστές να βγάλουν άκρη και δεν βγαίνει άκρη. Φταίει η περιφέρεια, φταίει ο Δήμος, φταίει η πυροσβεστική, φταίει η αστυνομία. Έτσι γύρω-γύρω γυρνάνε. Και ο άνθρωπος που έχει χαθεί, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αυτό που θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω, πριν με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, είναι ότι θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας το λάθος της, γιατί είναι λάθος, οι 57 ζωές που χάθηκαν ευθύνεται το κράτος. Ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση και όχι καμία προηγούμενη. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν να προσληφθούν κατ' εξαίρεση όποιοι από τις οικογένειες αυτές είναι άνεργοι, όποιοι χρειάζονται εργασία, σε κάποιες θέσεις του δημοσίου υπάρχουν θέσεις και πάρα πολλές. Και πάντα βολεύουν ένα σωρό άτομα δικά τους, η κάθε κυβέρνηση. Αυτή τη φορά λοιπόν ας φροντίζουν αυτές τις οικογένειες, αν έχουν φίλες στο δημόσιο, γιατί έχουν χτυπηθεί πλέον, σε άλλες οικογένειες χάθηκαν οι πατεράδες, σε άλλες χάθηκαν μανάδες, θα πρέπει να φροντίσουν για τις οφειλές προς το δημόσιο, το ίδιο το κράτος, να μην ζητάτε δώστε μας το φόρο, γιατί τα έχουμε ζήσει κι αυτά. Και να υπάρξει μια πραγματική ψυχολογική υποστήριξη. Όχι στα λόγια, όχι στις ανακοινώσεις της τηλεόρασης. Πραγματική. Να υπάρχουν γιατροί δίπλα τους. Έπρεπε να γίνουν εκλογές άμεσα μετά από αυτό. Για εμένα θα πρέπει να έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Κάτι που το ζήτησε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ βαρύ το πλήγμα που έχει δεχθεί η ελληνική κοινωνία. Όλοι είναι στο δρόμο, κύριε Θεοδόρο. Θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, ναι. Ναι, πάμε σε εκλογές. Και ας αποφασίσει ο λαός. Αλλά δεν το κάνουν τώρα. Γιατί αν το κάνουν τώρα, το ξέρουν το αποτέλεσμα. Ό,τι φαίνεται, δηλαδή, μάλλον θα καθυστερήσει. Σαφώς. Προσπαθούν, πιστεύουν ότι θα λιάνει η κατάσταση, ότι θα εκτονωθεί η ανθρώπινη οργή. Όχι, εγώ αυτό που είδα σήμερα δεν θα εκτονωθεί. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι οι πολιτικοί γατζώνονται σε μια καρέκλα και προσπαθούν να πάρουν σύνταξη από αυτή την καρέκλα. Αυτό λοιπόν εγώ που λέω είναι μην τους ξαναψηφίσετε. Αφήστε τους άνεργους. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν. Οι περισσότεροι ζουν από το βουλευτινίκι. Πρέπει να τελειώσει. Παίζουν με τις ζωές μας. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι μέσα σε αυτό το πένθος που βιώνει αυτή η ελληνική κοινωνία, το να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές και να μπει ο κόσμος σε μια διαδικασία προεκλογικού αγώνα και να ακούει τους κάθε πολιτευτές να λένε τις δικές τους θέσεις ενώ θρηνούμε 57 άτομα ήταν η ιδανικότερη λύση? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Για μένα, για τη δική μου λογική. Γιατί να σας πω κάτι. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, σε ένα μήνα θα βάλουν μπροστά τρένα. Πάρα πολύ ωραία. Θα μου κάνει την ίδια ερώτηση αν ξανά έχουμε ατύχημα σε ένα μήνα. Αν ξανά έχουμε νεκρούς ή έστω έναν τραυματία. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Και εδώ έχουμε θέμα ασφαλείας. Έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη, η οποία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή
τα τρένα θα έπρεπε να μην λειτουργούν. Κύριε Γραφιώτη, έκανε λάθος ο σταθμάρχης, έκανε λάθος ο μηχανοδηγός, έκανε λάθος ο προϊστάμενος του σταθμάρχη, έκανε λάθος ο προηγούμενος σταθμάρχης. Όχι, όχι, κύριε Θεοδωρό. Ο επόμενος σταθμάρχης. Όχι. Ένας υπουργός ο οποίος είναι στην Αθήνα, τι μπορεί να φταίει γι' αυτό? Θα σας απαντήσω αμέσως. Είπατε ένα σωρό ονόματα τα οποία είναι στη δημοσιότητα. Ποιος έχει κάνει λάθος? Μόνο ο σταθμάρχης έχει κάνει. Και οι δύο οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με ό,τι έχουμε διαβάσει, έτσι. Και οι δύο οι σταθμάρχες που ήταν διπλοβάρδια στην ουσία, γιατί οι βάρδιές τους ήταν 14-23. Είχαν μία ώρα υπερεργασία. Δεν ήταν 14-22. Ναι. Ο βραδινός έπιανε 22-08. Και έφτανε λοιπόν από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ να είναι 3 άτομα. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Είναι πάγια τακτική των εργαζομένων. Με το που έρχεται η αλλαγή τους φεύγουν. Αυτό έγινε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί φύγανε? Δεν υπάρχει έλεγχος. Έτσι. Φτάνουμε λοιπόν αυτό που είπατε στον υπουργό. Ακούστε, ο κάθε υπουργός έχει συμβούλους. Δεν είναι μόνος του. Ένα μήνα πριν, 8 ημέρες πριν, ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή έλεγε παρέχουμε ασφάλεια. Και μάλιστα έψηγε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μεϊκόπουλο, στην ερώτηση. Άρα έλεγε ψέματα. Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορεί να είναι και άσπρο και μαύρο. Ή άσπρο είναι ή μαύρο. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μαύρο. Και έλεγε ψέματα μέσα στη Βουλή. Άρα το να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τον υπουργό και να πούμε δεν ξέρει, αν δεν ξέρει και η Θεοδωρή σπίτι του. Να πάει σπίτι του, κύριε Θεοδωρό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται να βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος, το οποίο το επάγγελμα είναι δημοσκόπος. Δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και να λέει οι αστυνομικοί είναι παιδιά μας. Και χθες οι αστυνομικοί να επιτίθενται ανέτεια σε διαδηλωτές ειρηνικούς. Πήγαν με τα κεράκια έξω από τη Βουλή. Έτσι. Αυτά τα είδε ο Θεοδωρικάκος. Και σήμερα, αφού κατάλαβε ότι ο κόσμος θα στραφεί κατά της αστυνομίας, που αν είναι δυνατόν, οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι. Εκτελούν εντολές. Έτσι, τι εντολές τους δώσαν? Ποιες είναι οι εντολές? Γιατί βάζουν τον αστυνομικό απέναντι στον πολίτη? Και αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Έτσι, δεν είναι αποφάσεις αστυνομίας. Η αστυνομία δεν αποφασίζει μόνη της. Κάποιος θέτει την αστυνομία έναντι των πολιτών. Και εδώ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο το παιχνίδι. Σήμερα από το μεσημέρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε επεισόδια. Ναι. Και όσο πάει, βραδιάζει. Σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει. Πού πάμε? Και μάλιστα πολλές φορές ανέτεια. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, ο αστυνομικός εκτελεί εντολές με κάθε κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή θέτουν την αστυνομία έναντι των πολιτών? Και εδώ σας απαντάω εσάς, Δεσποινίδη, προηγουμένως που ρωτήσατε, ότι βλέπετε τι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να παραιτηθεί. Γιατί εκτραχύνεται η κατάσταση, ο κόσμος είναι στους δρόμους. Κατεβαίνει και η αστυνομία στους δρόμους, τι θα γίνει? Σύγκρουση. Εντάξει, επεισόδια με αστυνομικούς και με διαδηλωτές είχαμε με κάθε κυβέρνηση όμως. Δηλαδή δεν είναι. Μα το είπα προηγουμένως, ότι η αστυνομία χρησιμοποιείται από κάθε κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να προστατεύει τον πολίτη, να τον υπηρετεί και να τον προστατεύει. Έτσι, δεν είναι να χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Γραφιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στην Σκιάθο, όπου είχαμε και στη Σκιάθο συμβολική κατάληψη ως αντίδραση στα όσα συνέβησαν στα Τέμπη. Σε συμβολική κατάληψη με σύνθημα «Πάρε με όταν φτάσεις και δεν ξεχνώ» λόγω του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, προχώρησαν οι μαθητές του ΓΕΛ Σκιάθου σήμερα το πρωί. Ενώ αποφάσισαν παράλληλα τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση των φορέων του νησιού που ξεκίνησε περίπου στις 10 στο Δημαρχείο Σκιάθου. Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία έως τα Ψαράδικα, όπου στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Αρχικά θέλουμε να ενημερώσουμε, όπως βλέπετε εκεί στα πανό, πως η κατάληψη δεν γίνεται για τη διευθέτηση κάποιου τοπικού θέματος, ούτε για να εναντιωθούμε στους καθηγητές στο σχολείο και στο διευθυντή. Γνωρίζουμε πως βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί που δεν υπάρχουν κάποια μέρη στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε άμεσα και να πούμε τα παράπονά μας, όπως κάποιο υπουργείο. Παρ' όλα αυτά ενημερωθήκαμε πως θα υπάρχουν πανελλήνιες απεργίες σήμερα και διαδηλώσεις, και επιθυμήσαμε να πάρουμε και εμείς μέρος για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, καθώς όλοι έχουμε συγκλονιστεί με το τραγικό γεγονός και ιδιαίτερα εμείς όντας κοντά στην ηλικία των παιδιών. Ξέρουμε ότι ίσως δεν φέρουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να συμμετάσχουμε και να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς των θανόντων και όσο έζησαν στο δυστύχημα. Σαν νεολαία έχουμε κουραστεί να μας χαντακώνουν και να μην θυμώνουμε και να μην αντιδράμε. Μας τσακίζουν συνεχώς τα όνειρα και καταπατούν την ελευθερία μας να ονειρευόμαστε. Και πιστεύουμε πως αυτό το γεγονός ήταν αφορμή και μόνο η αρχή και όσο πρόκειται να έρθουν από τη σημερινή νεολαία. Να πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου είχαμε σύσκεψη σήμερα στο εργατικό κέντρο Λάρισας.
καθώς υπάρχει ζήτημα με τους εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το τρένο για να μετακινούνται καθημερινά στην εργασία τους. Σύσκεψη με τους εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά στις δουλειές με το τρένο οργάνωσε η διοίκηση του εργατικού και του Λάισα στο πολιτιστικό κέντρο των σιδηροδρομικών. Οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τη μετακίνησή τους στη δουλειά. Προσπαθούν όπως με ιδία μέσα ή με λύσεις που οι ίδιοι σκέφτονται να μετακινηθούν με πολλούς κινδύνους. Περαιτέρω καταλαβαίνετε δηλαδή ας πούμε, και την καθημερινή μετακίνηση και με δικό τους ιδιωτικό ας πούμε, μέσο, συν το γεγονός ότι πολλές φορές και οι ίδιοι ας πούμε, είναι εκτεθειμένοι όσον αφορά δηλαδή, ας πούμε, και τη συνεπειά τους και τη δουλειά. Πολλές παράπλευρες δηλαδή, ας πούμε, παράπλευρα ας πούμε, ζητήματα. Εμείς θέλουμε σήμερα με τη σύσκεψη εδώ να τα συζητήσουμε αυτά μαζί τους, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ήδη ως διοίκηση του εργατικού κέντρου έχουμε απευθυνθεί στην εταιρεία και ζητάμε με δική της ευθύνη και με δική της επιβάρυνση να βρει εδώ και τώρα λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα για τους συναδέλφους μας, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής, άρα λοιπόν και των δρομολογίων. Και βεβαίως όταν αυτό γίνει, να γίνει με τους καλύτερους και τους πληρέστερους και τους πιο σύγχρονους όρους ασφάλειας λοιπόν, στη μετακίνησή τους, για την ίδια τους τη ζωή. Όπως επεσήμανε στη σύσκεψη, το έγκλημα στα Τέμπη είναι αποτέλεσμα των κλιματικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Γέμισε ο ουρανός της Λάρισας με φαναράκια, με πρωτοβουλία των υγειονομικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, μια πράξη για να θυμίσει τις ψυχές που έφυγαν στη σύγκρουση των τρένων. Το ρολόγιο έδειχνε 11 και 21 το βράδυ της Τρίτης, μια εβδομάδα ακριβώς μετά το συγκλονιστικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο ασύλληπτο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο ουρανός πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας γέμισε με αναμένα φαναράκια. Ήρθαμε για να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα του δυστυχήματος. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία. Ακόμα δεν μπορούμε το συνειδητοποιήσουμε ότι έχει γίνει. Θα αργήσει πολύ ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και να το ξεπεράσει. Λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός αυτό βασικά που έχει γίνει. Λυπούμαστε και για όλες τις ψυχές που έχουν φύγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή να πούμε. Φόρο τιμής 57 ψυχές μια εβδομάδα μετά. Μια εβδομάδα μετά, ακριβώς, 11 και 21 που έγινε. Λυπάμαι, δεν έχω λόγια να πω. Ο Θεός να αναπαύσει τα παιδάκια και να σώσει τα υπόλοιπα. Και να προσευχηθούν για το δικό μας το παιδί από τα Βόλα, που είναι πολύ βαριά. Έχετε παιδί, έχουμε το Γεωργιάδη, το Γεράσιμο Ιάσονα, που το έδειξε τηλεόραση. Είναι ο εγγονός μου. Είναι ο εγγονός. Σε τι κατάσταση είναι? Προσπαθούμε. Ο Θεός να το δώσει υγεία, είναι σοβαρά το παιδί. Είκοσι. Φοιτητής μηχανολόγων μηχανικών. Το παιδί που είναι στο πρώτο, ήταν στο πρώτο βαγόνι. Το παιδί μάλιστα που κάει και το βαγόνι. Και το βρήκαν πεταμένο έξω. Ήταν μια πρωτοβουλία των υγειονομικών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης, ένδειξη πένθους σεβασμού και συμπαράστασης στα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Να σημειωθεί ότι τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγής στη μνήμη τους. Να έρθουμε τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ανακοινώθηκε το πρόσωπο το οποίο θα συμπληρώσει μετά την αποχώρηση, την απομάκρυνση Χαφτούρα, το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Μαγνησία. Υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εξελίξεις που αφορούν στον Νίκο Χαφτούρα θα είναι στη Μαγνησία η Μαρία Ούτα. Η ανακοίνωση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ Κινάλ έχει ως εξής. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ανακοινώνει τη μέρα της γυναίκας τη Μαρία Ούτα ως υποψήφια βουλευτή. Μια νέα και δυναμική παρουσία έρχεται να ενδυναμώσει το ψηφοδέλτιό μας. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Η Ούτα Μαρία, υποψήφια βουλευτής Μαγνησίας με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, όπως συμπληρώνεται, ετών 38, παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Χαραλάμπο Παπαρίζο και μητέρα του Ιωάννη 7 ετών, έλκει την καταγωγή της από Αλμυρό και Βόλο. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στην ευρωψυχολογία στον χώρο της ειδικής αγωγής. Επιμορφώθηκε επίσης με σεμινάρια σεναριογραφίας, κοινωνιολογίας, τοπικής ιστορίας. Εργάζεται στον χώρο της εκπαίδευσης 15 έτη, διδάσκοντας όλες τις βαθμίδες.
διετέλεσε αντιπρόεδρος της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρης, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ιστορικής γνώσης και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βασική αρχή της, όπως αναφέρεται, είναι η καλλιέργεια της σκέψης του ανθρώπου που μπορεί να προαχθεί σε αξιόλογη πράξη όταν διακατέχεται από υψηλές ακλόνητες αξίες. Η ανακοίνωση του Πασό Κινήματος Αλλαγής κλείνει ως εξής. Ως υποψήφια βουλευτής Μαγνησίας με το Πασό Κινάλ θα εκπροσωπήσει επιτελώντας το χρέος της όλους τους πολίτες που έχουν απογοητευτεί και έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική, δίνοντας το μήνυμα πως δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση, μόνο αυτιά που δεν ακούν. Συνέβη και αυτό. Κάποιος πήρε τηλέφωνο επιχειρηματία στο Βόλο και παρίστανε ότι είναι ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Πράττος. Να δούμε το ρεπορτάζ. Απατεώνας παρίστανε, όπως αποκαλύπτεται, τις τελευταίες ώρες τον αντιδήμαρχο Γιώργο Πράττο. Επιχείρησε να εξαπατήσει πολίτες. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος ενημερώνει μέσω της σελίδας του στο Facebook. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή αλλά και να σας ενημερώσω ότι κάποιος παίρνει τηλέφωνο σε σπιτιά και επιχειρήσεις και χρησιμοποιεί το όνομά μου και την ιδιότητά μου και ζητάει ευαίσθητα μάλιστα οικονομικά στοιχεία για να τους επιστρέψουν δίθεν χρήματα από το Δήμο Βόλου που έχει γίνει λάθος. Ο κύριος Πράττος τόνισε ότι ήδη έχει σπεύσει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες τις μεσημεριανές ώρες επικοινώνησε μαζί μου ένας φίλος μου, ο οποίος μου είπε ότι σε μια κοινή του γνωστή ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα το οποίο έλεγε ότι είναι ο αντιδήμαρχος Βόλου Γιώργος Πράττος και ότι έχει γίνει κάποιο λάθος με τα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ και να δώσει η κυρία αυτή το λογαριασμό της για να τη βάλουν μέσα τα δημοτικά τέλη που έγινε λάθος από το Δήμο Βόλου, να της επιστρέψουν δηλαδή τα χρήματα. Η κυρία τον ρώτησε αν μπορεί να πάει στο Δημαρχείο και τη λέει όχι, λέει, δεν μπορείτε στο Δημαρχείο, θα σας στείλουμε εμείς ένα email, λέει, να βάλετε, λέει, τα στοιχεία σας, λέει, και τον αριθμό λογαριασμού. Η κυρία όμως ήξερε τον κοινό φίλο που έχουμε και τον ενόχλησε και με πήρε τηλέφωνο άνθρωπος και μου λέει το και το, του λέω δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εμείς δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τηλέφωνο ούτε να ενοχλήσουμε κάποιον, αυτά γίνονται μέσω χαρτιών, μόνο στις υπηρεσίες του Δήμου, κανένας δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο από εμάς. Και έτσι επικοινώνησα, μου έδωσε το τηλέφωνο της κυρίας, επικοινώνησα μαζί της και μου εξήγησε το τι έγινε και προέβησα σε καταγγελία και το δημοσιοποίησα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξέρει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Και με εμένα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει συμβεί και πριν ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα άλλου αντιδημάρχου. Για τον ίδιο σκοπό είχαν πάρει κάποιους ανθρώπους και είχαν το ίδιο πράγμα, ότι έχουν κάποιες επιστρεπτές από το Δήμο Βόλου και ο συνάδελφός μου προχώρησε και αυτό σε καταγγελίες. Ό,τι μπορούσα να κάνω δηλαδή για να προστατευτώ κι εγώ και ο κόσμος πάνω απ' όλα, το έχω κάνει. Ίδιο συμβάν πάντως είχε σημειωθεί λίγο καιρό πριν με τη χρησιμοποίηση τότε του ονόματος ενός άλλου αντιδημάρχου. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Λάρισα παρουσιάστηκε το βιβλίο της Μαρίλιας Γιαλούρη. Παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Λάρισα το βιβλίο της Μαρίλιας Γιαλούρη «Υποκράτης ψηφίδες μυθιστορίας». Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αφηγείται τη ζωή, το έργο αλλά και τα ταξίδια του ομώνυμου αρχαίου γιατρού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο προέκυψε μέσα από έρευνα, αλλά φιλοδοξεί να δώσει με απλό, εύληπτο και ευχάριστο σχετικά όσο αφορά το περιεχόμενό του τρόπο, πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο το οποίο είναι οικείο σαν όνομα, αλλά ξένο ως προς την ουσία του και ως προς τις ειδικές πληροφορίες. Το 2015 οι πολίτες της Λάρισας δημιούργησαν το Σύλλογο Ιπποκράτης στη Λάρισα που είχε σκοπό την ανάδειξη του έργου αλλά και τη σύνδεση του Ιπποκράτη με την ταυτότητα της πόλης. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Καλό βράδυ σε όλους.